Για άλλο, φάνηκε το αραγές μέτωπο που υπάρχει στα κόμματα. Ήταν σε πολύ καλό, πολύ θετικό κλίμα η συζήτηση. Η ενημέρωση των κομμάτων από τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια ως προς την τουρκική προκλητικότητα με αποκορύφωμα το μνημόνιο που υπέγραψε η Άγκυρα με την κυβέρνηση της Τρίπολης. Το μήνυμα που στάλθηκε λοιπόν από όλες τις πλευρές ήταν αυτό του αραγούς μετώπου της εθνικής ομοψυχίας. Αυτό που αξίζει να σημειώσουμε ήταν ότι μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, στις δηλώσεις που έγινε στους δημοσιογράφους, ο Γιώργος Κατρούγκαλος από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ βρήκε την ευκαιρία να κάνει μια ανοίξη προς την πλευρά της κυβέρνησης. Βλέπουμε τα σχετικά πλάνα, Μαρίνε, από την συνεδρία του Συμβουλίου. Είναι όλοι παρεστάμενοι, ο κ. Δένδιας, ο κ. Λοβέρδος. Θα μας πεις βέβαια και ποιοι ήταν παρόντες. Mm-hmm. Συνέχισε ολόκληρο. Ο Γιώργος Κατρούγκαλος, λοιπόν, σε μια προσπάθεια ανοίξης προς την κυβέρνηση, επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι χρειάζεται πηξίδα στην ελληνική πολιτική και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα καταφύγει στην ρητορική δημαγωγία όπως γινόταν όταν αυτός ήταν στην κυβέρνηση. Αυτό που αξίζει να προσθέσουμε πριν δούμε σχετικά αποσπάσματα είναι ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν συμμετείχε στην συνάντηση αυτή, καθώς χαρακτήρισε το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής ως ένα εργαλείο που δεν χρειάζεται ουσιαστικά, δεν δίνει κάτι ουσιαστικό ώστε μια επικίνδυνη κατάσταση όπως αυτή. Μάλιστα, Μαρίνε, πάμε να δούμε λοιπόν τι δήλωσαν. Ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους, μεταξύ αυτών ο Υπουργός Εξωτερικών ο κ. Δένδιας, ο κ. Λοβέρδος αλλά και ο κ. Κατρούγκαλος. Οφείλω με μεγάλη χαρά να πω ότι διαπιστώθηκε εθνική σύμπνοια και ομόνοια. Αυτό είναι το δυνατότερο όπλο στη φαρέτρα της ελληνικής διπλωματίας. Ήρθαμε στο Εθνικό Συμβούλιο ως πατριωτική δύναμη ευθύνης. Εμείς δεν θα επαναλάβουμε τη ρητορική δημαγωγία την οποία υποστήκαμε. Παρά τις επιμέρους διαφωνίες μας, το εθνικό μέτωπο είναι αραγές. Οι προϋποθέσεις σε αυτή τη συγκυρία του συσχετισμού των πολιτικών δυνάμεων είναι καλός όρος.